Ρεπορτάζ. Όλες οι ειδήσεις της ημέρας στο απογευματινό μαγκαζίνο με τον Πέτρο Κουσουλό. Καθημερινά στις 7 στα Παραπολιτικά 90,1. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε ποιες είναι οι νεότερες εξελίξεις ό,τι αφορά το θρίλερ των τριών παιδιών της οικογένειας Δασκαλάκη στην Πάτρα. Είπαμε ότι είναι σε εξέλιξη η έρευνα του ανθρωποκτονιών. Είναι, αναμένουμε φυσικά και τις τοξικολογικές εξετάσεις, τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία έχουν σταλεί σε εργαστήριο της Θεσσαλονίκης. Θα επιστρέψουν, αν δεν έχουν επιστρέψει ήδη, στον κύριο Μπουζιάννη, ο οποίος με τη σειρά του θα κληθεί να αξιολογήσει όλα τα στοιχεία. Υπάρχει ουσία η οποία έχει βρεθεί στο αίμα της Τζορτζίνας. Να δούμε όμως ποια ουσία είναι αυτή, σε τι ποσότητα έχει βρεθεί η συγκεκριμένη ουσία και αν φυσικά προκάλεσε έτσι αυτή την θανατική κατάληξη την οποία είχε το άτυχο κορίτσι την 29η Ιανουαρίου 2022. Συνδεόμαστε με τον Ηλία Τσίπα από την Αίρα Πάτρας. Ηλία μου, καλησπέρα. Εδώ καλησπέρα. Εξελίξει λοιπόν φαίνεται ότι δρομολογούνται στην υπόθεση θανάτου των τριών κοριτσιών από την Πάτρα που έχασαν τη ζωή τους μέσα σε 3 χρόνια. Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται να καταθέσουν οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό του Καραμανδίου, στο οποίο νοσηλεύτηκε η Τζορτζίνα, το τελευταίο παιδί της οικογένειας. Οι ιστολογικές εξετάσεις της 9χρονης της Τζορτζίνας ολοκληρώθηκαν την Πέμπτη, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες οι αστυνομικοί του ανθρωποκτονιών επισκέφθηκαν τόσο το νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού όσο και το Νάσιο, προκειμένου να πάρουν καταθέσεις από ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Μιλώντας σε γνωστή εκπομπή, ο γιατροδικαστής Σωκράτης Τσαντήρης, τα αποτελέσματα της γιατροδικαστικής έκθεσης για την Τζορτζίνα, είπε πως αναμένεται αυτή τη εβδομάδα και πρόσθεσε ότι η γιατροδικαστική έκθεση θα είναι η βάση στην οποία θα στηριχτούν οι αρχές για τα τελικά συμπεράσματα του θανάτου των τριών παιδιών. Την ίδια ώρα, Πέτρο, ένας από τους γιατρούς της Τζορτζίνας επικοινώνησε με το χαμόγελο του παιδιού προκειμένου να παρασχεθεί ψυχολογική στήριξη στην οικογένεια λίγο πριν το θάνατο του κοριτσιού, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες ο ίδιος άφησε εχμές ότι ίσως να συμβαίνει κάτι ύποπτο. Ο εν λόγω γιατρός αναμένεται να καταθέσει, να πούμε τώρα, Πέτρο, και το εξής. Πάντως μας λες, Ηλία, ότι ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει οι καταθέσεις των γιατρών στην Πάτρα, έτσι, ούτε καν του Καραμανδανίου. Ακόμα όχι και, ναι, όπως είπα, αναμένεται να ξεκινήσουν αυτή την εβδομάδα. Ναι. Πάντως οι πληροφορίες οι δικές μου λένε ότι έχουν συλλεγεί οι ιατρικοί φάκελοι και των τριών παιδιών. Δηλαδή τα έχουν μαζέψει όλα αυτά οι αστυνομικές αρχές. Έχουν δώσει τους φακέλους οι ιατροί, οι θεράποντες. Αυτό λένε και οι δικές μου πληροφορίες, ναι, όπως και τα υπόλοιπα ρεπορτάζ που κυκλοφορούν στα σοβαρά τα site. Ναι. Προσθέσω, Πέτρο, στο ρεπορτάζ τα παραπάνω που είπα για την ουσία που βρέθηκε στις τοξικολογικές της Τζορτζίνας, η οποία προβληματίζει τους ειδικούς, καθώς μια γνωστή φαρμακευτική ουσία βρέθηκε στις τοξικολογικές εξετάσεις και η οποία, όπως είπα, προβληματίζει τους ειδικούς. Τις αναλύσεις επεξεργάζονται έμπειροι επιστήμονες του Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και η περαιτέρω ανάλυση των δειγμάτων θα δώσει απαντήσεις και για την ποσότητα του φαρμάκου που φέρεται να έλαβε η 9χρονη. Και να πω και το εξής, ότι η συγκεκριμένη ουσία βρίσκεται σε σκεύασμα που υπάρχει σε νοσοκομεία και φαρμακεία. Ναι, ναι, ναι. Και πρέπει να πούμε και κάτι άλλο, Ηλία, γιατί είναι σημαντικό έτσι για την έρευνα και το ρεπορτάζ την οποία κάνουμε όλοι οι συνάδελφοι και εσείς στην Πάτρα και εμείς εδώ από Αθήνα, ότι φαίνεται ότι έχει ολοκληρωθεί και ο γονιδιακός έλεγχος της οικογένειας και τελικά, βέβαια να μου πεις, δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, αλλά δεν βρέθηκε αυτό το σπάνιο γονίδιο το οποίο ενδεχομένως εξεταζόταν και το οποίο ενδεχομένως πάλι να έχει προκαλέσει αυτούς τους θανάτους. Δηλαδή η γονιδιακή έλεγχη ήταν καθαρή, δεν υπάρχει γονιδιακό θέμα, οπότε είναι προφανές ότι το μυαλό όλων και κυρίως των ανθρωποκτονιών στρέφονται πλέον ξεκάθαρα στο ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Ηλία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε τώρα στην κυρία Άννα Μαστοράκου, είναι αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Πάτρας.